Γεια σου, Αλίτα! Πώς σε λένε, μωρό μου? Πίπης Πίπας! Μάλιστα, Πίπης Πίπας. Και δεν μου λες Πίπα. Δεν τρέχεις το μισό που παίρνω. Να βρω μια καλή κοπέλα να νοικοκυρευτώ κι εγώ. Μάλιστα, έχεις ξαναπαντευτεί. Ναι, αμέ, 7 φορές. Καλά, θα έχω το μόνο. Μην το φας, εκεί. Εντάξει, 7 φορές είπες, ε. Ναι. Ποια ρίχτα? Τις 2 στον Άι Σπυρίδωνα, βοήθειά μου. Μία στον Άι Γόρδη και τις 4 στον Δημαρχείο, με πολιτικό γάμο. Σε πάντρεψε ο Σαρλής δηλαδή? Όχι, ο Γιοχάλας. Καλά. Ο Σαρλής έλειπε στο εξωτερικό. Εντάξει. Για πες μας πώς χώρισες. Άντε να σου πω. Να μου πεις. Η πρώτη, το σκάσε με ένα καθηγητή. Είχα ένα παιδιά και τότε οι καθηγητές. Η δεύτερη, την κοπάνησε με ένα φροντιστή. Μάλιστα, τι στρατιστή. Ήθελε, λέει, να θεσκονίσει τα αγγλικά της. 11 τουρισμού. Μάλιστα. Να ανοίξει, λέει, τα μάτια της. Και ο φροντιστής, αυτή θα της τα ανοίξει, Ανίτα μου, της τα βγάζε. Της τα βγάζε. Μόνο της τα πέταγε έξω, σου λέω. Η τρίτη, την κοπάνησε με ένα υδραυλικό. Μάλιστα. Είχε έρθει σπίτι για κάποιες επισκευές. Ρώτησε τη γυναίκα μου, λοιπόν, πού είναι, κυρία μου, το υδραυλικό σας σύστημα. Ούτως ώρα αυτή, του δείξε το δικό της υδραυλικό σύστημα. Και αυτό ήταν. Δηλαδή ποιο? Εμπερδέψανε τα υδραυλικά του συστήματα. Η τέταρτη, έφυγε με έναν αθλητή. Αυτή η αθλητή. Άλφη. Ναι, λέω... Τι έκανε αυτός, άλμα εις μήκος ή άλμα εις... Όχι, πηδούσε. Α, πηδούσε. Άλμα εις μήκος ή άλμα εις ύψος? Όχι, άλμα εις βάθος. Και άλμα επικοντή. Επικοντό. Έλα με ένα ρημονό. Επικοντή. Ναι, ναι. Στην κάμερα αυτή θα κοιτάζει. Ναι, η γυναίκα μου, Ανίτα μου, ήταν κοντή. Μάλιστα. Η πέμπτη την κοπάνησε με ένα γιατρό. Τι γιατρό? Του εσύ. Τι ειδικότητα εννοώ? Α, δερματολόγος. Η γυναίκα μου, Ανίτα μου, είχε κάτι εδώ στον αφαλό. Κάτι κοκκινάδια. Πού? Εδώ στον αφαλό. Α, στον αφαλό. Ναι. Να βάλω. Πήγε λοιπόν στο γιατρό να την εξετάσει. Τι τη λέει ο γιατρός? Να βάλω το μικρό μου δακτυλάκι στον αφαλό σου, να δούμε αν πονάς. Μετά από λίγο, της λέει ο γιατρός, του λέει η γυναίκα μου, κοίτα, κάποιο λάθος έγινε, δεν είναι εκεί ο αφαλός μου. Ναι. Ούτε και το μικρό μου δακτυλάκι είναι αυτό, της είπε ο γιατρός. Κατάλαβε. Τις υπόλοιπες τι έγινε? Α, η έκτη την κοπάνησε με ένα δάσκαλο οδήγησης. Και εδώ μπέρδεμα. Να, της λέει, για να ανεβείς τη χιλιάρα τη μηχανή, πρέπει να έρθεις με τζιπ κιλό. Α, με τζιπ κιλό. Ναι, και αυτή ήρθε με τζιπ χωρίς κιλό. Έξι. Και η τελευταία. Α, την τελευταία την έδιωξα εγώ, γιατί αρκούσε να βρει φίλο να την κοπανίσει. Μπράβο. Και τώρα είμαι ελεύθερο πουλί. Είμαι σε μίσε. Ελεύθερο πουλί. Ελεύθερο. Από ελεύθερο πουλί. Από ελεύθερο σου πέρασε. Από πουλί είναι δύσκολα. Από το δούμε αυτό. Καλά. Μάλιστα, και δεν μου λες τώρα, δεν έχεις την ισότητα. Το μόνο θηλυκό που έχω και μου είναι πιστό είναι η μιμή. Η μιμή? Ναι. Έχεις θηλυκό και είναι στο χρυσό κουφέτο? Η μιμή είναι η σκύλα μου, Ανίτα. Καλά ρε Πίπα, για μισό λεπτό. Και έβγαλες τη σκύλα σου μιμή? Αλλά και τι θέλει ρε Ανίτα, να ξυλώκω μια γλωτσιά να την εκουτσάνω και να την εμπονάζω μαρίκα. Καλά, άσε και πώς και το πούμε με το κοντρόλ. Έλα εδώ, Μπορδί, έχουμε ένα τηλεφώνημα για σένα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Η γλυκιά μου ανοίγει, γεια σου, συγχαρητήρια την εκπομπή σου. Για να θέλεις εσύ, γλυκιά μου. Καλέ, να συγνωρίσεις και όλες τα ανεδημάτωνε. Ναι, λέω, γιατί έχουμε κι άλλο, ναι. Γιατί δεν τον έβαζε μέσα, χρυσή μου. Πού να τον έβαλω, δηλαδή? Στο στούντιο, καλέ. Άμα τον έβαλω στο στούντιο από τώρα, γλυκιά μου, μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή θα έχει διαλυθεί. Δηλαδή, πώς θα διαλυθεί? Είναι γέρος ο Κακομοίρης. Φυτευτά μαλλιά, φυτευτά μάτια, δόντια, φυτευτό... Ξέρεις τώρα, άσε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μιλήσω με αυτό το μορφό παιδί, το Πίπι, το Πίπα. Τι θέλεις να μάθεις για μένα?
Τράβουσα που τα είπες όλες να μην είτε με νάρι μου. Να σου πω καλύτερα για μένα. Είμαι καλόγρια. Τι είπες, κολόγρια! Τι το λέει, καλόγρια. Και σε θέλω, παναθυμάσαι, σε θέλω σαν τρελή. Και πώς θα σε βρω, από ποια μονή είσαι? Άμα νάρι μου, από μονή δεν υπάρχει χρυσό μου. Καλά, τότε άφησέ μου το τηλέφωνο σου στις κοντρόλες. Αφού ούτε και τηλέφωνο έχω, αλλά είναι εύκολο να με βρεις να θέλεις να πάμε για τρελίτσες. Και πώς θα σε βρω? Ναι, είπαν εύκολο χρυσό μου. Θα πας στην πόρτα Ρεμούντα και θα ρωτήσεις που μπορείς να βρεις το σωτήρι που δίνεται καλόγρια.